Χαίρετε. Καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείτε, υγεία, στόχους, ό,τι έχει το καθένα σας. Εμείς εδώ είμαστε και πάλι, στοιχηματική εκπομπή του Web TV του Star, το Muppet Show, για πρώτη εκπομπή για το 2018. Αποχαιρετήσαμε το 2017, πριν από καιρό, με τον Νίκο Τοσκαρή εδώ, το φίλο μου. Καλή χρονιά και από μένα σε όλους. Μπράβο. Τα πες, ωραία. Ευχήθηκες. Μαύρη θύελα, λοιπόν, ωραία, ναι. Είμαστε εδώ και πάλι για μια ακόμη Παρασκευή. Θα είναι η τελευταία για αυτή την ώρα που παίζουμε τώρα, 9 η ώρα. Από την άλλη εβδομάδα θα γίνουν αλλαγές, ας πούμε, πριν το τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε εδώ όμως κάθε Παρασκευή για μην το ραντεβού σας με τον Κουβά. Αν εδώ, μην ανησυχείτε. Δεν θα μας χάσετε. Λοιπόν, ελπίζουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε καλά αυτή τη χρονιά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στοιχηματικά. Είναι ένας καινούριος χρόνος για όλους τους ανθρώπους. Μια καινούργια αρχή σε όλα, σε ό,τι κάνουν επαγγελματικά, είπαμε υγεία πάνω απ' όλα και στους στόχους που έχει ο καθένας, τέλος πάντων, να επιτευχθούν, καλό θα είναι. Εσείς μας βλέπετε κάθε φορά, έχουμε πει που μας βλέπετε, έτσι, webtv.gr, κάθετος webtv, εδώ μας βλέπετε. Και εδώ βλέπετε και τις εκπομπές μας, στην αρχαιοθήκη του site, αμέσως μετά το τέλος τους ή την επόμενη μέρα το πρωί, το αργότερο. Για να είμαστε μέσα στην επικαιρότητα. Λοιπόν, Νίκο, εδώ είμαστε έτσι, διάστημα μεγάλο, 15 μέρες και βάλε είμαστε. Μόνο οι Άγγλοι μας κρατήσαν στην Άγγλοι, εντάξει, όπως όσοι ήτσες στις γιορτές, οι Άγγλοι, με Boxing Day και τα λοιπά, back-to-back παιχνίδια, ναι. Που ποτέ δεν βρίσκεις, δηλαδή, έρχονται τα ανάποδα και είναι λογικό, έτσι, γιατί παίζουν τη μία μέρα, μετά ξαναπαίζουν μετά από δύο μέρες, έχουν τραυματισμούς, κάρτες, ιστορίες. Ναι. Οι αγωνιστικές των εκπλήξεων αυτές στην Αγγλία. Έχουν γίνει αρκετά πραγματάκια, έτσι, δεν συζητάμε. Εντάξει, όχι τίποτα συνταρακτικό, όχι. Αλλά πάνω κάτω είχαμε κάποιες μετακινήσεις προπονητών, παιχτών, μεταγραφές έχουμε στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι με ένα κακό νέο, είναι με τον θάνατο του κύριου Γκέραρτ, πιστεύω. Του κύριου Γκέραρτ και του Τάκη Λουκανίδη. Χθες δύο προσωπικότητες για το ελληνικό ποδόσφαιρο από διαφορετικό πόστο. Ο Έγκεν Γκέραρτ, εντάξει, μέσα στις γιορτές. Ίσως από τους ξένους που αγαπήθηκε πιο πολύ. Εντάξει, εδώ... γιατί έκανε και το ρεκόρ να κάτσει σε μια ομάδα τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Δηλαδή 15 χρόνια Αγγλία γίναμε κι εμείς τότε με τον Γκέραρτ. Προπονητής που πρόσφερε. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί το αντίθετο. Γίνανε και πολλά φιλικά προς τιμή του. Εντάξει, λογικό είναι. Στην Κρήτη για ιδιαίτερους λόγους ήταν και πολύ αγαπητός λόγω της εντοπιότητας. Ο Γκέραρτ που όλη την καριέρα σχεδόν την έφαγε στον Όφη στην Ελλάδα, την επιτυχημένη, γιατί μετά έκανε κάποιες επιλογές, οι οποίες και ο ίδιος έλεγε ότι δεν ήταν οι καλύτερες. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάτι σε άλλο σύλλογο, δεν τα καταφέρε. Και αυτό ΝΑΕΚ, δείχνει, νομίζω, έτσι, και στην ΝΑΕΚ και στον Παναχαϊκή πήγε και αλλού πήγε για να τον προπονητή, αλλά. Αυτό δείχνει ότι και ο Όφη ήταν πολύτιμος για τον Γκέραρτ. Δηλαδή έτυχε να δέσει αμοιβαία καλά το γλυκό, όπως το λέμε. Δηλαδή ήταν αμοιβαίο. Όσο βοήθησε, που βοήθησε πάρα πολύ ο Γκέραρτ τον Όφη, έτσι με τη σταθερότητά του, με τις επιλογές του, με την νοοτροπία του, αλλά τόσο βοηθήθηκε και από τον Όφη με την νοοτροπία που είχε εκεί το μαγαζί τότε. Έτσι και τον έκανε πάρα πολύ επιτυχημένη ομάδα, την καλύτερη ίσως επαρχιακή ομάδα για πολλά χρόνια μαζί με τη Λάρισα. Ήταν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, έφυγε και ο Τάξο Λουκανίδης χθες, έχασε τη μάχη. Και αυτός να κρατηθεί στη ζωή, είχε προβλήματα. Τον ήξερα και προσωπικά στον Παναθηναϊκό, μεγάλος παίχτης. Πολλοί λέγανε, εγώ δεν τον πρόλαβα να παίζει, λέγανε ότι ήταν ο πιο πολυσύνθετος παίχτης που πέρασε ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έπαιζε σε πάρα πολλές θέσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μέλος της ομάδας του Γουέμπλι, νομίζω ήταν. Πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ήταν πάντως αυτής της ομάδας, αυτής της χρονικής συγκυρίας. Ένας, όπως λέγανε οι παλιοί, ποδοσφαιριστής. Εργαλείο τρομερό για όλες τις θέσεις. Είχε χάσει και το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από κάποια χρόνια, τον γνωστό παρουσιαστή, τον Γιώργο του Λουκανίδη. Μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό και αυτή. Εντάξει, τέτοια θα υπάρχουν. Άνθρωποι που έτσι μεγαλώνουν είναι, με όλοι, όπως μεγαλώνει ο κόσμος, φεύγουν κάποιοι. Λοιπόν, εμείς στα τωρινά θα πάμε να δούμε τα προγνωστικά μου. Δεν θα αλλάξουμε τις συνήθειες της εκπομπής. Τα προγνωστικά τα δικά μου, θα συζητήσουμε λίγο για τις μεταγραφές, για τις μετακινήσεις που γίνονται στο ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει και μετά θα πάμε στα δικά σου τα προγνωστικά, να ξεκινήσουμε, Θανάση. Πάμε λοιπόν τα πρώτα προγνωστικά του 2018, να είμαστε τυχεροί. Καλά, καλούτσικα τα πήγαμε το 2017, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι. Πάντα είχαμε μια επαφή, εντάξει, λίγες φορές πηγαίναμε εντελώς στον Κουβά. Ξεκινάμε λοιπόν. Μονπελέο Μονακό over με απόδοση 2. Μπράγκα Μπενφίκα, διπλό και over με απόδοση 2,50. Τρίπολη Λάρισα Άσος και under με απόδοση 2.
Αστέρας Τρίπολης εννοείται, έτσι. Και Πούμας Άτλας, άσος με ένα 95, πάλι πάω σε μεγάλες αποδόσεις. Μου έχει κάτσει. Δηλαδή, είμαι ρισκαδόρος φέτος αυτή την κάρτα που ζητάμε και τα τέσσερα παιχνίδια. Δεν εξηγώ πολλά. Εντάξει, οι Γάλλοι παίξανε, δεν είναι πρώτα παιχνίδια. Οι Γερμανοί επανέρχονται. Πολλά. Οι Γερμανοί επανέρχονται και θέλουν λίγο προσοχή. Και οι Πορτογάλοι, όλοι έχουν παίξει. Και οι δικοί μας έχουν παίξει 2-3 αγωνιστικές, δηλαδή έχουμε μια εικόνα. Και την άλλη εβδομάδα μπαίνουν και οι Βόρειοι. Πρωτοτυπώ, δίνω για μια από τις ελάχιστες φορές που δίνω ελληνικό παιχνίδι, δεν το συνηθίζω. Όμως η Τρίπολη δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχει αναστηθεί από τον πήγε ο Παντελίδης. Κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Αν είχε ξεκινήσει και με αυτόν, θα ήταν όπως και ο Ατρόμητος πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι θα την κερδίσει τη Λάρισα. Η Λάρισα πέρασε στο κύπελο που ήταν ο στόχος της, έστω και δύσκολα, με ένα γκολ αβαντάζ, δηλαδή είχε κερδίσει 3-0, έχασε 2-0, αλλά η Τρίπολη πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι. Όμως επειδή η Λάρισα θα κάτσει πίσω, μπας και πάρει βαθμό, θα κλειστεί, δεν είναι και εύκολο κατάβλητη ομάδα, θεωρώ ότι θα έρθει άσος και άντερ. Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι το ελληνικό παιχνίδι που έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και ο άσος, ο απλός, δίνει ένα 50 νομίζω, κάπου εκεί δίνει, ένα 40-50. Της Τρίπολης και αυτός. Πούμας Άτλας, έχω ξαναπεί ότι Πούμας έχει πολύ καλή έδρα στο Μεξικό. Είναι πρωτάθλημα που μετράνε οι έδρες, δηλαδή σπανίζουν. Ξεκίνησε και τώρα, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Σπανίζουν τα διπλά. Και πάω με την Πούμας, η οποία εκεί παίζει πολύ εδώ, ή στην Τίγκρες. Πού παίζει? Νομίζω εκεί παίζει. Πούμας. Πάντως έχουν Ευρωπαίους παίχτες πολλούς. Έχουν παίχτες μεγάλους της Ευρώπης, δηλαδή είναι, κάνουν ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι. Αρχίζουν και παίρνουν και αυτούς τους μεγάλους. Κάπου παίζει και ο Ζινιάκ σε κάποιους από αυτούς. Ο είναι προπονητής. Όχι, όχι. Νομίζω είναι προπονητής. Όχι, όχι. Επιθετικός είναι 31-32 χρονών. Α, ο Ζινιάκ. Ναι, πού έπαιζε στη Μαρσέη. Είναι Γάλλος, παιδί μου, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο. Λοιπόν, Μονπελιέ Μονακό, πάω στο over με δύο ομάδες που συνηθίζουν. Η Μονπελιέ, ειδικά στην έδρα της Κοράρη, και η Μονακό είναι μια ομάδα. Δεν κάνει φέτος το πρωτάθλημα που κάνει πέρυσι, αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα που σκοράρει και αυτή. Με Φαλκάο και Σία βάζει γκολ. Και Μπράγκα Μπενφίκα, πάω με το φαβορί που είναι η Μπενφίκα. Και ελπίζω να βάλει και αρκετά γκολ. Ωραίο πρωτάθλημα γίνεται. Ωραίο στην Πορτογαλία. Έτσι. Τρεις, πρώτη είναι η πρώτη Λισαβόνα. Ναι. Και Πόρτο Μπενφίκα από πίσω. Πόρτο Μπενφίκα πολύ κοντά. Τα γνωστά, τα γνωστά. Τα γνωστά. Λοιπόν, πάει αυτή η κάρτα που είναι ξερή, όπως είπαμε, 4 στα 4, βγάζουμε το μήνα. Εδώ έχω ρισκάρει τώρα. Δεν έχει και τα πρωταθλήματα αυτά που πάω. Τα δεύτερες Ιταλίας, Ισπανίας, εκεί δεν βρήκα κάτι καλό. Χαλ Ρέντινγκ Χ με 3-10, Μπέρι Τσάλτον Χ με 2-95, Πάκος Φερέιρα Μαρίτιμο Χ με 3 και Καέν Λίλ Χ με 3 οι αποδόσεις. 3-4 ζητάμε εδώ. Χαλ Ρέντινγκ, η Αγγλία πάντα. Όσο περίεργοι είναι να έρχονται άσοι και διπλά και όλα έρχονται, έρχονται και χ όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έρχονται. Ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, τις παρακάτω, είναι λίγο ξινές. Τη Ρέντινγκ φέτος την έχω παρακολουθήσει, ρε παιδί μου. Στο γκολ. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, πολλά γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Αγγλία. Όχι. Σε αυτές τις κατηγορίες. Όμως δεν παίζουν τόσο. Το τσέκαρα μέσα στις γιορτές. Τώρα μπορεί να είναι επειδή είναι ένα παιχνίδι συνεχόμενα, αλλά δεν παίρνουν τόσα πολλά. Και γι' αυτό, άμα δεις οι αποδόσεις στο live, είναι. Μετά το 70 δίνει διάρκεια για το επόμενο γκολ και δεν έρχονται πολλά. Μπαίνουνε, ξέρεις τι, είναι πολλά παιχνίδια και σου φαίνεται ότι μπαίνουν πολλά γκολ. Δηλαδή η Champions League έχει, αν έχει 30 ομάδες. Παιχνίδια σύνολο. Έχει 20 ναι, ομάδες, ναι, ναι. Έχει 10 μάτς. Δηλαδή 24 ομάδες. 24, 12. Δηλαδή παίζουν τα 8. Στα 8, σκάνε στα 3 τελευταία σίγουρα θα μπουν 3 γκολ. Στα 8. Ναι. Λοιπόν, σου φαίνεται ότι γίνεται χαμός. Δεν είναι τόσο όμως. Τέλος πάντων, το Χαλ Ρέντινγκ, η Χαλ βλέπω στην έδρα της ότι είναι αρκετά δυνατή. Η Ρέντινγκ είναι μια ομάδα που δεν χάνει τουλάχιστον εύκολα. Δεν κερδίζει κιόλας τα πάντα, αλλά δεν χάνει. Και είναι μια ομάδα που παίζει κλειστά φέτος. Δεν ξέρω πώς. Άλλες χρονιές έπαιζε ανοιχτά. Φέτος την έχω παρακολουθήσει, παίζει κλειστά. Το επιλέγω αυτό το Χ. Μπέρι Τσάλτον το ίδιο. Η Μπέρι. Δυσκολοκατάβλητη ομάδα με καλή έδρα. Η Τσάρτον καλύτερη όμως ομάδα από την Μπέρι. Οι Σφίγγες. Ναι, η Τσάρτον καλύτερη ομάδα, όμως η Μπέρι είναι δυσκολοκατάβλητη και ειδικά με στην έδρα της. Γι' αυτό επιλέγω την Ισοπαλία. Πάκος Φερέιρα Μαρίτιμο, δύο ψιλοϊσοδύναμες ομάδες στην Πορτογαλία, που και εκεί τα Χ έρχονται αρκετά, δεν είναι ότι δεν έρχονται δηλαδή. Και Καέν Λίλ, η Λίλ έχει κάνει ένα ανέβασμα τελευταία. Δηλαδή έχει κερδίσει μάτς, φαινόταν ότι είχε κάνει πολύ κακό ξεκίνημα. Αλλά η Καέν πάντα στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Δηλαδή και πέρυσι και πρόπερσι θυμάμαι ότι το μόνο κομμάτι που είχε η Καέν να δείξει και σωνόταν και τέτοια ήταν η έδρα της. Ελπίζω και τώρα να φέρουν μια ισοπαλία, θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. 3-4 ζητάμε εδώ και πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι τα ημίχρονα τελικά με δύο ισοπαλίες εδώ και δύο άσους, αλλά με τα ημίχρονα Χ, όλα τα ημίχρονα Χ. Ipswich Lynch Χ-Χ, Millwall Preston Χ-Άσο. Ρέους Λούγκο, Χ-Χ και Σαραγώσα Τενερίφη, Χ-Άσο. Λέω λοιπόν, Ipswich Lynch, όπως και να μου το βάλεις αυτό το μάτς, Χ το βλέπω. Και η Lynch πάει καλά, πρέπει να αρχίσει να χάνει βαθμούς, σε σχέση με το σκεπτικό του Ηλία, πρέπει να βγει 13η. Λοιπόν, Ipswich, εντάξει, στην έδρα της είναι
Είναι Ipswich. Δεν είναι ομάδα που χάνει. Πιστεύω ότι θα βολευτούν με την Σοπαλία. Millwall Preston. Εδώ πάμε με την έδρα της Millwall. Πάντα την είχα σε εκτίμηση την έδρα της Millwall. Δεν στο κρύβω. Δηλαδή έχει κερδίσει καλύτερες ομάδες από την Preston. Έχουν φανατικό κοινό. Ναι. Αλλά και η Preston δεν χάνει εύκολα. Δηλαδή και είναι και σε κατηγορίες τέτοιες που τα γκολ δεν μπαίνουν εύκολα. Δηλαδή τα μάτσα έρχονται 2-1, 1-0. Εκεί τα βλέπω. Λοιπόν, και εδώ βλέπω μια δύσκολη νίκη της Millwall. Με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ελπίζω. Ρέους Λούγκο, τα κλασικά της δεύτερης Ισπανίας. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη πιθανότητα και το 0-0 εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, η Ρέους δεν έχει καλή επίδυση πάντως. Και Σαραγώσα την Ερήφη, πάω με την έδρα της Σαραγώσα, πάλι ποτέ μεγάλη ομάδα και μεγάλη έδρα. Και τη μαχητικότητα της Τενερίφης απ' την άλλη, που χάνει δύσκολα. Και εδώ είναι ένα αντίστοιχο παιχνίδι του Millwall Preston. Χι, ημίχρονο στο τελικό. Ζητάμε 2-3-4 εδώ, γιατί αποδόσεις είναι μεγαλύτερες. Και πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι οι Μπόμπες. Ξεκινάμε με τη Γερμανία εδώ. Augsburg Αμβούργο διπλό ημίχρονο. Doncaster Plymouth διπλό ημίχρονο. Newcastle Swansea διπλό ημίχρονο. Και Λακορίνα Βαλένθια άσο ημίχρονο. Βλέπετε τις αποδόσεις δίπλα που είναι ενδεικτικές. Αλλού μπορείτε να τις βρείτε παραπάνω, παρακάτω. Μεγάλη εντύπωση μου κάνει η Plymouth πάντως. Ναι, γιατί είναι τόσο πολύ. Πάει και τρένο, έχει ναι, ναι. 6-7 νομίζω. Δεν πάει καλά εκτός έδρας όμως. 2-3-4 εδώ ζητάμε την κάρτα. Augsburg το Αμβούργο. Πάω με το Αμβούργο που έχει ξυπνήσει. Δηλαδή ξεκίνησε πάλι με λίθαργο φέτος. Δείχνει μια μαχητικότητα από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο και μετά. Εντάξει, η Augsburg καλή ομάδα είναι. Δεν είναι και η Bayern Μονάχο όμως. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι και τίποτα να προηγείται το Αμβούργο στο ημίχρονο. Και δίνει και καλή απόδοση. Doncaster Plymouth που λες, η Doncaster είναι. Έχει πολύ καλή έδρα και η Plymouth έχω παρατηρήσει ότι εκτός έδρας είναι λίγο ζόρι, κύριε παιδί μου. Είναι λίγο δυσκύλια. Γι' αυτό το είδα την απόδοση. Η απόδοση αυτή μου κάνει εμένα εντύπωση, διπλό ημίχρονο 4-50. Newcastle Swansea, και εδώ πάμε μια από τα ίδια. Η Newcastle είναι το όνομα, αλλά η Swansea είναι μια ομάδα που κάνει ζημιές σε μεγαλύτερες ομάδες. Δεν κολλάει κιόλας. Ναι, και δεν κολλάει στη Newcastle, έχει κάνει μεγαλύτερες κηδείες. Οπότε και εδώ το τεσάρι μπορεί να είναι καλό. Και το Λακορούνια Βαλένθια, μικρότερη απόδοση από αυτές που έχω δώσει. Αλλά βλέπω τη Λακορούνια που μπορεί να προηγείται. Η Βαλένθια έχει κάνει μια ψιλοκυλιά, όχι ότι δεν παίρνει τα μάτς. Δεν νικάει τόσο εύκολα όσο νικάει. Δυσκολεύεται πολύ, ρε παιδί μου. Να πάρει τα μάτς, φέρνει σοβαλίες. Δηλαδή. Και μια που αναφέρθηκε για τη Σουόνση, έχει κάνει επίσημη πρόταση η Σοσιόβα. Η Σουόνση. Και άλλη μία. Ποια άλλη? Η West Bromwich και η Σουόνση. Μπράβο. Ο Σιώβας παίζει Λεγκανές, δεν παίζει. Ναι, που πάει πολύ καλά Λεγκανές και έχει κρατήσει και δικαιώματα και ο Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει. Θα πάρει, αν ισχύει αυτή η προσφορά, ναι. Αντιστοιχεί 1,5 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Καλά είναι. Ό,τι μαζεύεις, καλό είναι. Καλά, ναι. Λοιπόν, 2-3-4 και αυτή η κάρτα στις Μπόμπες. Πάμε στην επόμενη που είναι τα σκορ. Εδώ έχω κάνει τώρα βέβαια ξεκίνημα. Ένα, πάω τα 3-1. Εντάξει, με μια εξαίρεση. Πάμε με το γνωστό μας σκορ αυτή τη χρονιά να δούμε τι θα κάνουμε. Τότε να με Everton, η ομάδα σου, έτσι. Παλεύω πάνω εκεί. Τότε να με Everton 3-1. Νίσα Μιάν 2-1, Σοσιεδάδ Μπαρτσελώνα 1-3 και Ντόρμουντ Βόλφσμπουργκ 3-1. Ντόρμουντ φοβάμαι περισσότερο. Καλά, εγώ δεν την παίζω. Δηλαδή, μακριά. Αυτό φοβάμαι, για να το πω την αλήθεια μου. Τότε να είμαι Εβερτον. Δηλαδή, τότε να. Και αυτή πεσμένη είναι. Ενώ δεν είναι ρε παιδί μου, δεν βάζει γκολ όσο έβαζε στην αρχή. Ναι. Τα παίρνει όμως τα ματσάκια. Δηλαδή, δεν χάνει. Δεν χάνει. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν χάνει. Η Εβερτον είναι πολύ κακή φέτος. Δεν ξέρω πώς τι. Με ρούνε και τέτοια κι όμως. Βέβαια σκοράρει, αλλά τα χάνει τα ματσάκια αυτή εύκολα. Λοιπόν, το 3-1 το βλέπω πολύ πιθανό. Νίσα Μιάν, η Νίσα δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα που είχε κάνει την εκπληκτική πορεία, αλλά παραμένει μια καλή ομάδα. Δεν είναι καλύτερη από την Αμιάν, τέλος πάντων. Καλύτερη. Το 2-1 το βλέπω για πολύ φυσιολογικό σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Σοσιεδάδ Μπαρτσελώνα έβαλε 5 με τη Θέλτα χθες η Μπαρτσελώνα. Ελπίζω να έχει κρατήσει λίγα να βάλει Σοσιεδάδ για να ανοίξει το ματσάκι. Σοσιεδάδ είναι μια ομάδα που δεν παίζει πολύ καλή άμυνα. Ανοίγουν τα παιχνίδια. Και Ντόρμουντ Βόλφσμπουργκ. Κάνουμε το 3-1 και κάνουμε και το σταυρό μας μαζί. Ελπίζουμε η Ντόρμουντ το 2018 να θυμηθεί λίγο από την μπάλα που παίζει τα προηγούμενα χρόνια και αρχίζει να βάζει κανένα μπαλάκι. Εγώ πάντως θα σταματήσω να παίζω. Η Βόλφσμπουργκ είναι πολύ κακή. Μπαρτσελώνα, Μπάγερ, Παρί, όλες οι ομάδες που έχουν ξεφύγει. Ναι. Είναι πλέον επίφοβες. Εντάξει, όχι ακόμα, γιατί μόλις αρχίσει το Champions League μπορεί να πει αυτό. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, 2-3-4 και εδώ, σε αυτή την κάρτα και στην τελευταία κάρτα που κάποτε θα μας κάτσει, που θα πάει. Λοιπόν, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ 2 άσο, Blackburn Shrewsbury 2 άσο, Chesterfield Luton άσο 2 και Real Madrid Villarreal 2 άσο. Σχόλιο για τα Capital δεν έκανε. Νέα σεζόν, νέα χρονιά. Νομίζω σε δεν το είπα. Μα το είχα πει από το 15 που τα βάλαμε. Δεν θυμάσαι. Θα μας πηγαίνουν. Εγώ δεν τα βάλα. Εγώ ήμουν εδώ, λοιπόν, τα πάντα χρόνια θα πάρει η κάρτα. Ωραία, φύγαμε για τράπεζα, το έχω πεθυμίσει, ήταν το ωραίο κοίτα. Άντε να δούμε. Λοιπόν,
Άιντραχτ Φραγκφούρτη, λοιπόν, ανατροπές. Να μην ξαναπώ ότι εδώ είναι τζοκεράκι, δεν θέλω να πω τίποτα. Απλώς για το Real Madrid της Villarreal. Και η Villarreal είναι μια ομάδα που δεν είναι η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, όμως είναι καλή ομάδα. Δηλαδή εννοώ τις ρίχνεις του φεκές της. Υπάρχουν φήμες ότι θα δεις έναν από τους αγαπημένους σου προπονητές. Ποιον? Στη Real Madrid. Ποιον? Το Λεβ. Που είναι στη Α, το Γιώργο. Θα πάει στη Real. Έτσι δεν λένε. Το πιστεύω. Ο Ζιντάν έκανε το μεσημέρι δηλώσεις και είπε ότι έχω συμβόλαιο με τη Ρεάλ, αλλά όλα είναι πιθανά. Εντάξει, βέβαια, γιατί έχει μείνει πόσους 30 βαθμούς πίσω. Κάμε 30 βαθμούς. Ούτε την Ουμάνθια δεν ήξερε. Και στην Ουμάνθια. Εντάξει. Η Ρεάλ, όπως είπες και εσύ, δυσκολεύεται, αλλά είναι παιχνίδια που ξέρεις. Θα πρέπει να βρεθεί πίσω. Έχω πει ότι εδώ αυτή η κάρτα μπορεί να παιχθεί και μέσα στα παιχνίδια, έτσι, οι ανατροπές που έρχονται πιο συχνά. Έτσι. Εντάξει, ζητάμε ένα 2-3-4, δεν χρειάζεται από πολλά. Είναι πολύ δύσκολη κάρτα. Αλλά δύο, άμα απελευθερωθούν από δύο και πάνω, παίρνουμε πάρα πολύ καλά λεφτά. Λοιπόν, αυτά από μένα όσον αφορά τα προγνωστικά, τα οποία επαναλαμβάνω ότι μετά το τέλος της εκπομπής μπορείτε να βλέπετε στο site μας, στο www.star.gr/webtv, εκεί που θα υπάρχει η εκπομπή μας σίγουρα στις πρώτες και από κάτω στην σχετική αρχαιοθήκη. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να συζητήσουμε, έχουν γίνει αρκετά έτσι. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, εκεί που έκανες πάλι ρούμπο εσύ, η ομάδα σου φοβερή. Την προηγούμενη αγωνιστική να πούμε. Γιατί αυτή που έγινε τώρα. Ναι, νικήσαν όλα τα φαβορί και εύκολα. Πρώτη φορά. Και φέτος. Ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος. Ναι, έριξε. Το Παναθηναϊκό που τον βάζεις. Νίξε τον Πλατανιά. Και ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Το φαβορί. Έχεις δίκιο όμως. Δηλαδή πιο φαβορί. Εδώ εμείς ξυπνάει η μέρα και λέμε πότε θα. -3, -3, -3. Μεταξύ εδώ κολλησιεργεί τώρα η δικαιοσύνη για να τα λέμε κιόλα. Εμάς μας βολεύει βέβαια του Παναθηναϊκού γιατί δεν τρώμε την κατά κεφαλιά. Αλλά όλα αναβολή, αφού δεν βρίσκεται λύση. Δηλαδή, άμα έχουν πράγματι κάποια στοιχεία ότι θα πάρουν λεφτά από τους παίχτες, από τους Μπέρκ και τα λοιπά και θα μαζέψουν ένα 2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του μήνα, εντάξει, έχει νόημα. Αλλά το έχουν, ναι. Ή θα λέμε πάλι το τέλος του μήνα γιατί δεν. Εγώ πιστεύω μας. Επειδή είναι μεταγραφική περίοδος, έχουν αφήσει να δουν τι θα πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Εδώ θα το πούμε και σε λίγο τώρα με τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει λεφτά ο Παναθηναϊκός. Από κανέναν, έτσι όπως πάει η ιστορία. Δηλαδή. Όλα εξαρτώνται από τους παίχτες. Έχει χέρια 500 χιλιάρικα για τον Κουλουμπαλί. Έχει πρόταση. 300 είπαν σήμερα. 300. Μάλλον 200 είπαν σήμερα. Α, μάλιστα. Και από 500 στα 200, όταν οι άλλοι ξέρουν ότι εσύ πεθαίνεις, ο Κουλουμπαλί, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι ο παίχτης μπορεί να κάνει και 500 και ένα εκατομμύριο. Όταν του χρωστάς εσύ 500 χιλιάρικα, ο παίχτης είναι ελεύθερος. Δηλαδή αύριο το πρωί φεύγει, άμα θέλει. Με μια προσφυγή. Ναι, με μια προσφυγή. Τι ασχολείσαι τώρα. Δηλαδή. Κοιτάς να πάρεις. Κοιτάς να πάρεις και. Κάνεις και το σταυρό σου να σε βοηθήσουν αυτοί που πάει εκεί για να τα πάρεις. Γιατί αλλιώς, άμα θέλουν, δεν. Να, η Ιντερνασιονάλ είναι το καλύτερο παράδειγμα. Δηλαδή, ο Μολέδο, ξέρουμε όλοι ότι θα φύγει. Το ξέραμε, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Έχει κάνει μια πρόταση Ιντερνασιονάλ και λέει: θα σου δώσω παίχτες. Δεν σου δίνω λεφτά. Γιατί ξέρει ότι είσαι πεθαμένος. Θα μπορούσα να σου πει: δεν σου δίνω και τίποτα. Έχει υπογράψει προσύμφωνο ήδη. Από το καλοκαίρι και μετά. Δεν σου δίνω σίγουρα. Και τίποτα. 6 μήνες εκεί ο Μολέδο. Θα μπορούσε εσύ όμως να πει: δεν θα παίζει, δεν θα κάνει. Εντάξει. Έρχεται ο ΠΑΟΚ. Με την καλή καρδιά του Σαββίδη, λέω εγώ τώρα. Θέλει να τον αποτελειώσει τον Παναθηναϊκό κι άλλο. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ σου κάνει και μια προσφορά με λεφτά, τέλος πάντων, που θα μπορούσε να μην σου κάνει καν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Τι, οι παίχτες τώρα, έτσι. Οι παίχτες λέει, θα πάρεις παίχτες, ωραία. Τι να του κάνω τους παίχτες. Αφού χρωστάω λεφτά, δηλαδή για να μην κάνει προσφυγή ο Χουλ, πρέπει να του δώσω λεφτά. Ναι. Τι να του πω, πάρε τον Κάτσε. Έλα εδώ, Χουλτ, πάρε τον Κάτσε να μην κάνει προσφυγή. Θέλει με λεφτά. Θα τον κάνει, τι τον Κάτσε, ο Χουλτ και ο άλλο, ο κάθε Χουλτ. Δηλαδή, τι να. Άρα. Είσαι σε τραγική θέση διαπραγματευτικά. Δηλαδή, και είναι πραγματικά, εγώ το λέω και το εννοώ, ότι οι παίχτες αξίζουν συγχαρητηρίων που δεν έχουν κυνηγήσει ακόμα την κατάσταση. Και το τεχνικό team. Έτσι. Εντάξει, το τεχνικό team πες είναι τεχνικό team. Δεν μπορεί να σου κάνει και μεγάλη ζημιά. Δεν έχει σημασία. Ρε, παιδί μου, ο Ζουνίδης και ο κάθε Ζουνίδης μπορεί να βρει μια άλλη πρόταση εύκολα. Εντάξει, θα μπορούσε. Μπορεί και να μην έχει βρει. Εξάλλου είναι στη μέση τη χρονιά. Και όπου κι αλλού να πάει θα έχει ρίσκο το τεχνικό team. Θα πληρώνεται όμως. Θα πληρώνεται, αλλά μπορεί. Θα πάρει μια ομάδα η οποία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Απόλλων που ψάχνει προπονητή, αν ο Ουζουνίδης ήταν ελεύθερος, αλλά μπορούσε να πάει και να πληρωνόταν. Αλλά ο Ουζουνίδης θα πάει στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα είναι πιθανό να φύγει μετά από δύο αγωνιστικές. Γιατί πάει στη μέση της χρονιάς. Ο Απόλλωνας έχει στόχο. Πρέπει να. Δεν έχει χτίσει την ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Οι προπονητές. Εντάξει, και ο Ουζουνίδης τώρα και τα παιδιά που είναι εκεί δεν έχουν τόσο τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν έχουν, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι καλό να μην πληρώνονται, αλλά δεν πεθάνουν κιόλα. Ενώ θα αντέξουν ένα χρόνο να αναπλήρωτοι. Και να κάνουν τη χατήρη του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το ξαργυρώσουν κάποτε. Δεν το ξέρεις. Να πάει κάποιος στον Παναθηναϊκό αργότερα να πει: παιδιά, ξέρεις αυτός είναι στρατιώτης. Το καταλαβαίνω για το τεχνικό team. Οι παίχτες όμως δεν έχουν άλλο βιοπορισμό. Πρέπει από εκεί να πάνε. Και ειδικά παίχτες αυτού του επίπεδου που έχουμε εμείς τώρα, αυτοί δεν έχουν κάνει για καμιά τεράστια περιουσία. Πρέπει να πάνε να παίξουν. Και δεν θα έχουν και πολλές ευκαιρίες.
και μου κάνει εντύπωση. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων, έτσι, για να το πούμε κιόλας. Δηλαδή, και δεν μπορεί να κατηγορηθεί και κανένα παίκτη γιατί φεύγει αυτή την ώρα. Δηλαδή, είναι ευτύχημα για τον Παναθηναϊκό που ακόμα δεν έχουν φύγει τρέχοντας οι πολλοί παίκτες. Ίσως κάτι περιμένουν. Δεν περιμένουν. Όχι, δεν περιμένουν τίποτα. Απλά σου λέει το ηθικό είναι το θέμα ότι ό,τι χτυπήσω, χτυπάει στην πλάτη της ομάδας, θα πέσει η ομάδα κατευθείαν. Κοίταξε, υπάρχει εκεί μια. Και ξένοι παίκτες τώρα δεν νομίζω να. Όχι, υπάρχει μια δικλίδα. Υπάρχει άλλη δικλίδα όμως. Ότι άμα πέσει η ομάδα θα διαλυθεί, δεν θα πάρει φράγκο. Έχει και αυτό το κόλπο. Δηλαδή κάποιο μου λέει, ο Εσένα, ας πούμε, θα μου πει τώρα. Αυτά που σου χρωστάνε δεν θα τα πάρει από την που θα δηλώσει πτώχευση. Δεν θα τα πάρει ποτέ. Άρα κοιτά μήπω σωθεί κάτι να πάρει έστω κάτι. Δεν τα πάρει όλα ποτέ. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω κανεί ότι περιμένει να τα πάρουν όλα. Ο Εσένα, ας πούμε, του χρωστά 600 χιλιάρικα. Ένα εκατομμύριο ξέρω, σε κάποιου χρωστά ένα εκατομμύριο. Αυτοί κανονικά θα έπρεπε να πληρώνει τον Παναθηναϊκό, να πληρώνει κάποιου από του άλλου, να μην το αφαιρούν βαθμού και καταστραφεί η ομάδα. Γιατί το εκατομμύριο είναι μεγάλο ποσό για να το χάσει. Τα 200 και τα 100 και τα 50 πες μπορεί να τα χάσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι σε δεινή θέση ο Παναθηναϊκός, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Δηλαδή γινόμαστε και κουραστικοί. Δεν πρόκειται να βρεθεί λύση μέχρι το καλοκαίρι, εγώ πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Και εντάξει. Την προηγούμενη αγωνιστική λοιπόν νικήσαμε όλα τα φαβορί. Εντάξει, νίξε και τον Πλατανιά το θηρίο ο Παναθηναϊκός. Είχαμε κύπελα μεσοβδόματα. Είχαμε κύπελα μεσοβδόματα που και εκεί το θύμα ήταν ο Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν βέβαια μετά το πρώτο παιχνίδι εννοώ. Έτσι, όχι ότι αναμενόταν θα αποκλειστεί από τη Λαμία, αλλά όταν έχει χάσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι από τη Λαμία, έτσι όπως έχασε τέλος πάντων, και επειδή είσαι αυτός ο Παναθηναϊκός που είσαι. Δεν βάζει 300 στην προπόνηση, όχι θα βάλει το κανονικό μάτς. Σε μια Λαμία που δεν ξεφτιλίζεται από καμία ομάδα. Όχι, δεν χάνει εύκολα. Ο Τενές πάντα ήταν αμυντικός, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν βάζει και μόνο του μα να μας αφήσει, δύσκολα βάζει πάνω από δύο. Τη Δευτέρα έχουμε κλήρωση κυπέλλου, έχουν μείνει να πούμε ότι πέρασαν όλε οι άλλε ομάδε λοιπόν. Να πούμε ότι είναι οι πέντε πρώτε ομάδε του πρωταθλήματο. Σωστά. Συν τρει από την Λαμία, Λάρισα. Λαμία, Λάρισα και άλλη μία, ποια είναι και. Και ξεχνάμε, παιδιά. Και ο Παζιάννα. Και ο Παζιάννα, πράγμα. Που πέρασε εύκολα. Πλην τη Λάρισα, στα μάτια τα δικά μου, έτσι, όχι ότι έχω κάτι με τη Λάρισα, που δεν είναι ομάδα δηλαδή, πρώτη ταχύτητα. Οι υπόλοιπε είναι ομάδε όλε ανταγωνιστικέ. Ναι. Όλε. Δηλαδή μεταξύ του και με τι μεγάλε ήταν ανταγωνιστικέ. Μα είπαμε, άρα, είναι πρώτε που πρέπει. Άρα θα έχει σίγουρα ντέρμπι. Τώρα δεν μπορεί να μην έχει τεράστιο ντέρμπι. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή το ΑΕΚ Ολυμπιακό ή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Αλλά μπορεί να έχει και τέτοιο, γιατί είναι 8, δεν είναι πολλέ πια. Αλλά ένα ντέρμπι θα βγει σίγουρα. Πολύ δύσκολο να μην βγει. Δύσκολο, ναι, εντάξει. Μπορεί να βγει. Ναι, δύσκολο να έχει τρει και μία. Τέσσερα μάτσε είναι. Τέσσερα μάτσε είναι. Να βγουν οι τρει μεγάλοι με κάποιου άλλου. Γίνεται. Αλλά τέλο πάντων, λογικά μπορεί να έχει και ένα ντέρμπι. Όλα τα μάτσα όμω θα αναφύρω. Εγώ ντέρμπι βάζω τον Αντρόμητο μέσα. Εντάξει, εγώ δεν το βάζω. Λέω σαν όνομα εννοώ. Σαν όνομα. Εντάξει. Δεν εννοώ σαν ποιότητα. Όντω, ναι. Γιατί ο Αντρόμητο είναι πολύ καλύτερο και από τι μεγάλε αυτή την εποχή. Δεν το συζητάμε. Θα είναι πάντω όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω. Πλην τη Λάρισα έχω λίγο έτσι. Ουσιαστικά λες ότι όποιος πέσει με τη Λάρισα έχει μια καλή κλήρωση. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Ναι. Έτσι. Αν πέσει κάποιος από τους μεγάλους. Γιατί αν πέσει τα Γιάννα με τη Λάρισα, πάλι θα μιλάμε για ένα περίεργο παιχνιδάκι. Δύο περίεργα παιχνιδάκια. Εντάξει, πάμε πάντως για καλό κυπελάκι. Θα έχει ενδιαφέρον στο τέλος. Στο πρωτάθλημα δεν έχει μεταβληθεί κατάσταση. Όχι. Ο Ολυμπιακός πρώτος με συχνή όμως διαφορά και όλοι οι άλλοι σε απόσταση βολής. Και οι τρεις. Και έχουν και θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα τώρα, αυτή την αγωνιστική. Δεν έχουμε κάποιο. Σωστά, δεν έχουμε κάποιο μεγάλο μάτς. Πιθανό να κερδίσουν και οι τέσσερις ομάδες. Και οι τρεις. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Ατρόμητος είναι αυτός που κάνει τον μπαμ. Έτσι. Βέβαια από τότε που σας αφήσαμε, από το 2017, έχουν γίνει αλλαγές. Στον Ολυμπιακό, ας πούμε, για ξεκίνημα. Πρωτοτύπησε για μια ακόμη. Ξεκινήσουμε φορά. Λοιπόν, μια ομάδα. Ναι. Ξεκίνησε, πρωτοτύπησε η Θρυλάρα για μια ακόμη φορά. Έτσι, δηλαδή, έδιωξε το Λεμονί 2-3 φορές μέχρι να τον ξαναπάρει πίσω και τελικά να τον ξαναδιώξει τελευταίος για να πάρει τον Όσκαρ Γκαρσία, ο οποίος ήταν πέρυσι σε τέτοια, δεν ήταν πέρυσι. Φέτος, ήταν μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ νόμιζα πέρυσι δεν ήταν σε τέτοια. Ήταν και πέρυσι. Α, πέρυσι. Άρα έχει, εγώ κρίνω από την πορεία της σε τέτοια της περσινή που ήταν καλή. Αυτό εννοώ. Κοίτα, εγώ. Δηλαδή, δεν τον ξέρω τη δουλειά του. Θυμάμαι όμως ότι η Σεντετιέν πέρυσι ήταν αρκετά καλή ομάδα. Εγώ τη Σεντετιέν δεν την παρακολουθούσα. Την παρακολουθούσα λόγω του στοίχηματος. Εγώ την παρακολουθούσα αρκετά και ήταν μια ομάδα που έκανε και διπλά, έκανε και κηδείες και έκανε δύσκολα. Εγώ λόγω Σάλτσμπουργκ θυμάμαι. Όχι, που ήταν πριν 2-3 χρόνια. Και δεν τη θεωρώ και μεγάλο, και μεγάλο κριτήριο τη Σάλτσμπουργκ γιατί παίζει σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο. Ναι, για δε στο φετινό όμως. Ναι, δεν βλέπω το φετινό. Αλλά... Ναι, κοίταξα να λεπτό. Είναι Σάλτσμπουργκ... πρώτη Αύστρια, είναι η Rapid δυνατή. Ναι, αλλά η Σάλτσμπουργκ εκείνες τις χρονιές, μέχρι πέρυσι τουλάχιστον δεν ξέρω, ήταν το θηρίο της κατηγορίας. Δηλαδή χάλαγε τριπλάσια λεφτά από ό,τι χάλαγαν οι άλλοι. Το εδώ δεν θα το έχει. Οικονομικά. Ναι, εδώ δεν θα το έχει αυτό το αβαντάζ.
Ολυμπιακός τώρα. Εντάξει. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή στη Σεντετιένα πιο αξιόπιστο για μένα. Γιατί ήταν μια ομάδα μέτρια του γαλλικού πρωταθλήματος και είχαν πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι. Τέλος πάντων, το παρασκηνιακό λένε... λέει ότι ήρθε για να μαζέψει λίγο τα αποδυτήρια που ήταν. Άλλα αντάλλαγμα με το λεμονί. Λίγο ψιλοβερεσέ αυτό τέλος πάντων. Αυτό άμα εγώ πέρασε. Εγώ ότι παντού υπάρχουν αυτά. Ρε παιδί μου, ναι, πέρασε τώρα. Δηλαδή η διοίκηση δεν μπορούσε να μαζέψει τα αποδυτήρια. Πρέπει να βάλει από τον προπονητή. Δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά. Τι να πω. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό που. Δεν λέω τίποτα για το λεμονί, γιατί και ο λεμονί δεν ενθουσίασε. Δηλαδή με τις, δεν ενθουσίασε με την παρουσία του Ολυμπιακού. Έτσι. Όμως εντάξει. Έκανε αυτό που. Σε μια τέλος συζήτηση. Πάντων, να σου πω. Που, ναι, σε μια συζήτηση με κάνει. Ένα φίλο που είπε. Που μου είπε και το, αυτό το κρίνω σωστό, μου λέει από τη στιγμή που βρήκε αυτή τη στιγμή ελεύθερο αυτόν τον προπονητή, γιατί να μου τον πάρει. Ενώ το καλοκαίρι μπορεί ο ίδιος να μην είναι ελεύθερο. Ναι, αλλά θα βρει κάποιον άλλον Μουρίνιο. Και εγώ αυτό ξέρω ότι θα βρει. Εντάξει, δηλαδή αυτό δεν παίρνει και το Μουρίνιο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σαν τον Όσκαρ Γκαρσία, θα βρει 20 προπονητές το καλοκαίρι. Ναι, αλλά... Το θέμα είναι να θες να πας να του κλείσει. Και άμα δεν σου πιάσει ο Όσκαρ Γκαρσία, θα ξαναπά στο λεμονί πάλι. Δηλαδή, εντάξει, το λεμόνι τον έκαψε τώρα. Λέμε σε μια αντίστοιχη λύση. Τέλος πάντων, εγώ δεν βρίσκω λογική για να σου πω την αλήθεια μου. Έτσι, δεν βρίσκω λογική. Γιατί δεν βρίσκω λογική, όχι γιατί έδιωξε το λεμόνι. Γιατί σου είπα, δεν ενθουσίασε ο Ολυμπιακός και με το λεμόνι. Έτσι, με τις δικαιολογίες κλπ. Αλλά είναι πρώτος, δεν πάγασα. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, σε πήρε με 6 μείον και είσαι πρώτος. Ναι. Σε μια χρονιά που είναι δύσκολη χρονιά για σένα. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη. Έτσι. Χωρίς να τον έχεις στηρίξει, χωρίς να τον έχεις κάνει τίποτα. Εντάξει. Ίσως να το έκανε και για τη φήμη του συλλόγου. Δηλαδή, τι εννοώ, αν θέλει να πάρει κάποιον ξένο παίκτη, μπορεί υπό τις οδηγίες του Λεμονί να είναι να πει: καλά, δεν θέλω να και αυτό δεν τα ακούω. Δεν μου λέει τίποτα. Τέλος πάντων, είναι οι τρέλες των αφεντικών είναι αυτές. Θα κρυθεί και γι' αυτό, έτσι κι αλλιώς. Ο Ολυμπιακός που είναι πρώτος, πήρε το Μιραλάς. Που για μία ακόμη φορά σε μένα δείχνει την παθογένεια του ποδοσφαίρου. Καλός παίκτης ο Μιραλάς, δεν το συζητάμε. Βέβαια, έχει να παίξει κανένα δύο χρόνια. Έτσι. Εντάξει, όταν είσαι στην Αγγλία και παίζεις έστω και στα κύπελλα. Όχι. Νίκο, εδώ διαφωνώ. Ο ρυθμός και το αγωνιστικός ρυθμός θέλει παιχνίδια ακόμα και στους Ζεζιλάνδη να είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω, δηλαδή, δεν ήρθε κανείς που να πει μπήκα και έπαιξα. Ακόμα και ο Ριβάλντο που ήρθε στον Ολυμπιακό περάσανε 4-5 μήνες. Εγώ το λέω επειδή παίζει σε δυνατό πρωτάθλημα. Δεν έχει να κάνει. Δεν παίζει όμως. Μα δεν παίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή να έπαιζε να πούνε ναι, έχει δίκιο. Ήταν κακός, δεν του βγήκαν τα μάτς, δεν τον έπαιξε το σύστημα. Μα δεν έπαιζε. Άμα έπαιζε δεν θα έρχονταν και στον Ολυμπιακό. Όχι, μπορεί να έπαιζε και να ήταν κακός και να μην του ευχαριστιόταν. Αλλά θέλω να σου πω δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε, ήταν στον πάγκο. Εντάξει, ναι. Θέλω να πω ότι. Εντάξει. Καλή κίνηση. Δεν είπε κανείς. Και εκεί φαίνεται και η παθογένεια βέβαια. Έτσι. Πήγαν στο αεροδρόμιο 3.000 κόσμος. Για να μπέχτη ξανά. Γιατί δεν πήγαν όταν είχε έρθει δηλαδή. Δηλαδή, εμένα αυτό λέω. Όταν είχε έρθει, που ήταν πιτσιρικάς, που ήταν αυτό. Γιατί δεν πήγανε. Πήγανε οι ίδιοι που δηλαδή, τον βρίζανε δυνατόν. Όταν έφυγε. Καλά, αυτό είναι ίδιο ονολογό των ομάδων. Τον είχαν βγάλει φραγκοφωνιά ρε, παιδάκι, και τα λοιπά. Δεν έρχεται ο Ριβάλντο ή ο Σισε ή ο πρώτη φορά. Ο Εσέν που ήρθε και απέτυχε και γέλαγε ο κόσμος. Αλλά πήγε στο αεροδρόμιο γιατί ήρθε ο Εσέν. Έρχεται ο Μιραλάς δεύτερη φορά. Δηλαδή, εντάξει, τι έγινε. Ρε παιδάκι, τόσο πείνα έχεις. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγανε μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος έδειξε ότι αγαπάει το σύλλογο και θέλει να γυρίσει. Αυτό μην το κάνουμε ανάλυση τώρα. Το σπίτι εντάξει. Μου, γύρισα στο σπίτι μου. Είναι, γιατί... Το γύρισα στο σπίτι μου είναι, έχει γίνει σαν το. Το αυτό το μάτς είναι σαν τελικός. Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Είναι 5 φράσεις. Όλοι έχουν γυρίσει στα σπίτια. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Όταν άμα ξαναπάει καλά και πάει στην Everton πάλι, τα ξαναγύρισα στο εξωτερικό μου. Όχι στο σπίτι μου, θα λέγει. Το σπίτι μου είναι εδώ και τα λοιπά. Θα σου πω κάτι απλό. Και ο Λέτο έκανε έτσι τριφύλια φύλαγε και τα λοιπά. Και όχι για τον Παναθηναϊκό λέω. Τριφύλια φύλαγε και τώρα λέει φέρτε μου πίσω τα λεφτά μου. Όχι, εντάξει, αυτό δεν λέω. Την οικογένειά σου δεν θα ζήταγε τα λεφτά. Δεν με δουλεύει τώρα. Κανένα παίχτη είναι ένα σπίτι τη ομάδα, μην τρελαθούμε, ειδικά για του ξένου. Για γέλια είναι αυτά τώρα για του χαχόλου που πήγαν στο αεροδρόμιο. Για αυτού, για να πάνε στο αεροδρόμιο 10 χαχόλοι. Εντάξει, θα μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων, από αυτό το αλυσβερίσι, ο Ολυμπιακός τι άλλο πήρε. Λοιπόν, πήρε τον Ιγκόρ Σίλβα δεξιμπάκ από τον Αστέρα Τρίπολης στη θέση του Φιγκέιρα. Σάρωσε την Ευρώπη. Τύπος, ναι. Σάρωσε, ναι. Γιατί ο Φιγκέιρα μάλλον πάει η Πράγκα και πήρε και τον Χατζησαφή του Πανιωνίου. Εντάξει. Ψιλοκαλούτσικη μεταγραφή για αυτή. Για ένα backup του Κούτρι, διότι δεν υπήρχε άλλο αριστερό back. Ψιλοκαλούτσικη μεταγραφή. Ο Χατζησαφή, γιατί είναι και μουντιαλική χρονιά για αυτόν δηλαδή θα παίξει. Πιο πολύ για τον ίδιο τον Κούτρι, ο οποίο δεν είχε άλλο αριστερό back και είχε παίξει όλα τα παθήματα του Κούτρι. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα παίζει, ποιο θα παίζει τώρα, ο Κούτρι ή αυτό. Λογικά αυτό. 50-50 πιστεύω θα πει. Τέλος πάντων, πάντως μια καλούτσικη κίνηση. Δηλαδή δεν είναι κακός παίκτης ο Χατζησαφή, αυτά που έχει δείξει. Δεν είναι βέβαια και ότι θα πάρει το πρωτάθλημα επειδή πήρε ο Χατζησαφή. Καλά, όχι. Αλλά εντάξει. Δηλαδή δεν έγιναν. Ο Μιραλάς είναι μια κίνηση που αν παίξει ο Σαν Μιραλάς, όπως λέμε, αν παίξει όμως, αν παίξει,
Θα κάνει διαφορά. Θα κάνει μια διαφορά. Να σου πω ποια είναι η διαφορά. Που νομίζω δεν θα παίξει. Ο Μιραλάς θα καταλάβει πάρα πολύ σύντομα ότι πλέον δεν έχει ούτε τον Ιμπαγάσα που είχε. Επίσης θα καταλάβει κάτι άλλο πάρα ούτε πολύ. Ούτε το Ριέρα που θα είχε. Θα σου το πω γιατί είδα το μάτι του Κυπέλλου. Θα καταλάβει επίσης ότι έχει αλλάξει η διοίκηση της ΕΠΟ. Γιατί προχθές τον είδα, του πήρε την μπάλα τρεις φορές και βούτυξε τέσσερις μέσα στην περιοχή. Και έλεγε κάποιος, ε παιδιά, πρέπει κάποιος να του το πει. Δηλαδή τον είδα λες και ήταν από τότε έτοιμος. Χρακ, χρακ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα καταλάβει αυτό που σου λέω, ότι οι συμπαίκτες που έχει τώρα δεν είναι οι ίδιοι που είχε πριν. Δηλαδή θα παίρνει την μπάλα και θα κάνει τα σλάλομ, αυτά που κάνει εμείς. Όχι, εννοώ ότι δεν έχει τον Ιμπαγάσα να τον βοηθήσει να του βγάλει την παλιά. Τέλος πάντων. Ούτε το Ριέρα που θα τον ανεβάσει και τον ίδιο. Που τη Ριέρα, πού το θυμήθηκε εκείνο το παλτό. Εκείνη την παλτό Ριέρα. Έλα, μορτά. Παιδιά, κλείστε το μικρόφωνο. Δηλαδή τι έπαιξε τον Ολυμπιακό, καλά, Ριέρα. Εντάξει, καμιά χρονιά δεν να κάνει. Σοβαρέψε. Τον πήρε για κίλερ και μετά έψαχνε. Λέγανε γιατί δεν πήρε τον αδερφό του από τον Πανιόνιο. Έλα τώρα. Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακό ψήλο ενισχύθηκε. Εντάξει, ψήλο ενισχύθηκε. Τι αποχωρήσει έχουν ρίξει λέει το βάρο. Για να φύγουν να γλιτώσει κάποιο συμβόλαιο. Λοιπόν, η ΑΕΚ από την άλλη. Πάμε στην ΑΕΚ. Πήρε τον Μασούντ. Από τον Πανιόνιο. Μια κίνηση που αναμενόταν. Μάλλον όχι από τον Πανιόνιο, ελεύθερο δεν τον πήρε. Ελεύθερο. Εντάξει, από τον Πανιόνιο τον πήρε ουσιαστικά γιατί είχε πάει στη Λας Πάλμας, δεν τα ξεγύρισε. Ελεύθερο λοιπόν. Εντάξει, καλή φαίνεται κίνηση. Ότι όλη η δεκάδα θα βασιστεί πάνω του. Καλή κίνηση. Είναι ο αντιμάνταλος. Εάν βέβαια ο Μασούντ κατεβάσει το μυαλό του και δεν είναι αυτό που είναι στον Πανιόνιο και σα κάνω όλου όπω θέλω εγώ. Εκεί δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Ποιοτικό παίχτη. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι είναι ποιοτικό παίχτη. Εντάξει, θα τη βοηθήσει την ΑΕΚ. Γιατί όντως... Στουμάκι, εδώ πώς τον βλέπεις. Ναι, ωραίος. Θα τον βοηθήσει την ΑΕΚ, γιατί όντως ο Μάνταλος ήταν μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να φτιάξει παιχνίδι. Ο Μασούντ μπορεί να κάνει 2-3 κινήσεις καλές. Ουσιαστικά η ΑΕΚ έκλεισε την τρύπα του Μάνταλου και την τρύπα του Γιώχανσον που πήρε τον Μωράν. Τον Μωράν. Τον Ισπανό. Ναι. Αυτό. Και γενικά. Αξιόλογη, και αξιόλογη κινήση και δείχνει ότι δεν κολώνει πια. Δηλαδή πήγε στα Γρίνιο, κέρδισε εύκολα. Ναι. Έχει πάρει μπροστά ότι. Πάω για πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι ότι θα καταρρεύσω. Το ψυχολογικό κομμάτι δηλαδή δείχνει να το αντιμετωπίζει καλά αυτή την ώρα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει πάρει τον Ασεβέντο, αυτός εδώ ο τύπος. Αυτός για πορτιέρι τον βλέπω. Με παραπανήσια νομίζω κιλά. Για πορτιέρι. Πού έπαιζε αυτός. Στην Ουκρανία τον είχα αφήσει εγώ. Μονίμως, ναι. Στη Σαχτάρα έπαιζε κάποια στιγμή. Ο Κασερίδης ήρθε τελικά. Αυτός ήρθε. Αυτός που λέγαμε όχι, δεν, έχω, δεν έχω δει κάτι επίσημο με εξήγηση. Χασερίδη λέει. Ο Κασερίδης. Καλός. Να μου κεύνε. Ήταν καλός. Τώρα έχει μεγαλώσει. Εντάξει. Όντως ομογενής ήταν αυτός. Αλλά εντάξει, δεν έκανε τίποτα φοβερές κινήσεις ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Δύσκολος δείχνει κι αυτός. Δύσκολος. Είναι όμως μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι. Έχει καλό πρόγραμμα για να πούμε την αλήθεια. Το καλύτερο το έχει ο Ατρόμητος. Ναι, αλλά σαν Ατρόμητος θα έχει δυσκολία και σε άλλα μάτια που αυτή μπορεί να μην. Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα όλοι μας, πέρα από εμένα λοιπόν, θα αρχίσουμε να βάζουμε τον Ατρόμητο πολύ δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου. Μα κάνει. Κάνε κακό. Και πέρυσι βάζαμε τον Πανιόνιο, θυμάσαι. Και πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος έγινε το μπραφ. Ήταν μέσα ο Πανιόνιος. Νομίζω δηλαδή είναι άλλη περίπτωση ο Πανιόνιος. Είναι άλλη περίπτωση. Άλλη, αλλά και αυτός που ήταν δυνατός. Δηλαδή ο Ατρόμητος δεν έχει σχέση με όλες τις άλλες ομάδες. Σου θυμίζω ότι ο Πανιόνιος πέρυσι από τα μισά και μετά που τον παρακολουθούσαμε και πού θα πάει, κέρδιζε ομάδες και μάτς δύσκολα και λέγαμε νάτος. Και τελικά. Ναι, αλλά ο Πανιόνιος έχει αλυσβερίσκια με τις μεγάλες ομάδες. Πριν το τέλος. Ο Ατρόμητος ίσα-ίσα από Σπανό βρίζει την Τούμπα, βρίζει Καραϊσκάκια. Το λέω από θέμα ομάδα. Έχει καλή ομάδα όμως ο Ατρόμητος. Και καλό προμονητή, ωραία. Λοιπόν. Είπαμε και από το Ατρόμητο τι πήρε. Κάποιον, δεν έχει κάνει κάποια επίσημη εξήγηση. Είχε καλή ομάδα έτσι κι αλλιώς βέβαια. Έτσι. Του έχει βγει ο Γουάρντα, δεν το συζητάμε. Και πολύ καλή είχαμε ομάδα. Και την επιστροφή του Τασουλή στον Πανιόνιο, όπου πήγε για να καλύψει. Κλαίω Μάκης Διώγος. Κλαίω Μάκης Διώγος. Το παιδί, ο Τασουλή, είχε πάει στη Λανς από τον Πανιόνιο. Ναι. Δεν τα κατάφερε να γίνει μόνιμο πολύ μάλιστα. Και ήρθε για να καλύψει θέση του Χατζησαφή. Γενικά πολύ φτωχό. Όπως και αναμενόταν άλλωστε, έτσι, παζάρι τον Ιανουάριο, εδώ ήταν το καλοκαίρι που πάει φτωχό. Δηλαδή φαντάσου είναι τώρα. Πολύ πλούσιο για το. Για ποιο? Για του χρόνου. Τι? Είναι πολύ πλούσιο αυτό, θα λέμε, γιατί του χρόνου θα είναι ακόμα πιο. Σωστά, έχεις πιο δίκιο. Χαμηλό. Το πιθανότερο να πηγαίνουμε πιο κάτω. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί έχουμε εξελίξει με τα τηλεοπτικά, δεν τα βρίσκουν και πού να τα βρούνε. Στη μικρή σπάει διαχείριση, όπως φαίνεται, οι μεγάλοι θέλουν να κάνουν μόνοι σκουμάντο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο πηγαίνει συνεχώς προς τα κάτω, δεν το συζητάμε. Είναι αυταπόδεικτο αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς, δηλαδή το βλέπει και οποιοδήποτε. Η μεταγραφή που πραγματικά πρέπει να αναφερθούμε είναι του πιτσιρικά του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Α, ναι, μπράβο, αυτό το ξεχάσαμε γιατί ήταν. Πήγε στην Arsenal, πήγε ξαφνικά. Στην Arsenal. Βέβαια, ξαφνικά για μας, γιατί μετά όταν έγινε η μεταγραφή, διαπιστώσαμε ότι είχε πρόταση από την Ουντινέζε και από τον κυνηγάκι Βέρντερ και από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή
Οι μανατζαρέοι τα κάνουν αυτά βέβαια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Και ο Ολυμπιακός προφανώς από κάποιο μάνατζερ πληροφορήθηκε ότι πάνε να τον αρπάξουν οι ξένοι και χώθηκε να μπας και τον πάρει να τον πουλήσει αυτός μετά όπως έχει κάνει με τους άλλους. Αλλά δεν πρόλαβε. Πήγε στην Άρσεναλ, ο οποίος έλεγε θα τον δώσει δανεικό ο Βενγκέρ, αλλά τον είδε σε δύο-τρεις προπονήσεις, του καλάρεσε. Δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Δυνατό κορμί είναι. Ναι, δυνατό κορμί. Καλός παιχτάκος. Τον θυμάμαι εκεί με τον Απόλλωνα τον είχα δει. Καλός ήταν. Άμα βελτιώσει λίγο και την τεχνική του έχει. Μια... Πάντως είναι κερδισμένος κατά πολύ τα Γιάννα που ναι, βέβαια, λένε ότι τον πουλήσαμε με 2,2. Όπως και ο ίδιος που από εκεί που. 300 χιλιάρικα πέρασε. Από 2 χιλιάρικα που παίρνει στα Γιάννενα. 300 χιλιάρικα το χρόνο. Και άμα πάει και καλά, το παιδί μακάρι να πάει καλά. Να πάρει και περισσότερα, να έχουμε και ένα παιδί. Λένε ότι είναι ο νέος Μανολάς, μακάρι. Αν ναι. Και δεν τον είδα τόσο γρήγορο όσο τον Μανολά. Ναι, έχει το κορμί του Μανολά. Γιατί είναι πιο ψηλός. Γιατί πολύ πιο ψηλός. Ναι, ναι, αυτό λέω. Είναι άλλο στυλ παίχτης. Είναι περισσότερο σε Κυριάκο Παπαδόπουλο, σε Σωτήρη Κυριάκο πιο παλιά, αλλά σε τέτοιο στυλ. Νταμπίζα, τέτοιο πράγμα. Και από Ελλάδα, αυτό, το τελευταίο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Τραγιανός Δέλλας ανέλαβε τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό. Εντάξει, δεν είχαμε κάτι άλλο δηλαδή. Ο Πανετολικός πήγε με το χάβο όσο μπορούσε, εντάξει, έκανε ήττες. Α, και ο Μαυροπάνος, ο οποίος έφυγε και πήγε στην Άρσεναλ, είναι η αιτία που γύρισε ο Γεωργιάδης στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Λένε, στο τμήμα του σκάουτινγκ και στους πιτσιρικάδες. Γιατί τον είχε δει. Γιατί λέει τον χάσανε, ενώ και καλά κάνει πεδομάζωμα στη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, αυτόν λέει δεν τον πήραμε. Είπε ο Σαββίδης για να βγάλει και αυτός κάποια φράγκα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Ευρωπαϊκό. Κουτίνιο. Εντάξει, τα έχουμε πει. Μια μεταγραφή που μας έσπασε τα ούμπαλα. Εντάξει, για να το λέμε και αυτό. Τρεις μήνες μας είχαν πρίξει το σηκώτη. Πήγε τελικά στην Μπαρσελόνα. Να δούμε τι θα κάνει. Δηλαδή, μας φάγανε λες και θα πήγε ο Μαραντόνα. Καταρχήν, για μένα. Εγώ δεν διακρίνω τον τόρο που έγινε για τον παίχτη. Ανούσια μεταγραφή. Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Ανούσια μεταγραφή. Ναι. Να σου πω το λόγο, το δικό μου. Μπορεί. Έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Θα το έπαιρνε και χωρίς το Κουτίνιο. Ναι, βέβαια. Στο Champions League δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Να έχει παίξει με τη Λίβερπουλ. Δεν κάνει έτσι μεταγραφή σε κανέναν Μπαρσελόνα. Ενώ ότι αν θέλει μπορεί να τον πάρει από το καλοκαίρι. Θα τον πάρω τώρα γιατί μπορεί να τον πάρει κανένα άλλο. Τώρα βρήκα την άκρη να τον πάρω. Τώρα του έψησα. Το καλοκαίρι μπορεί να κάνει 200, να κάνει τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν τη λείπουν και τα λεφτά. Τον παίρνει να το φτιάξει. Δεν είναι λογική. Αλλά. Για μένα, έτσι όπως τον έχω κόψει σαν παίχτης, δεν είναι δηλαδή ο Νεϊμάρ, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι είναι ή του υψηλού του βάθους. Μπορεί ένα παιχνίδι να το πάρει μόνος του, αλλά μπορεί και σαν παιχνίδι να μην φαίνεται. Αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει. Τέλος πάντων. Νεϊμάρ δεν είναι σίγουρα. Προφανώς. Δηλαδή δεν είναι καν Ρονάλντο ακόμα. Χριστιανό, πώς να το πω. Δηλαδή δεν, είναι πολλά τα λεφτά δηλαδή, για αυτή την κίνηση. Για μένα. Και κάπου διάβασα σήμερα ότι θα δώσει λέει Ρεάλ το καλοκαίρι 400 εκατομμύρια πέρα τον Νεϊμάρ. Τώρα, α, ναι, για να απαντήσει στην Μπαρσελόνα και εγώ τώρα. Το σταυρό μου, λέω ρε παιδιά. Και 200 εκατομμύρια για το Harry Kane. Που εσύ δεν τον πας, αλλά. Harry Kane, καλύτερα να πάρω το Harry Kane, το τραγούδι. Κλείστε δηλαδή. Harry Kane. Έλα μωρέ τώρα. Δεν το θυμάσαι, τι να σου πω. Με το Χρούμπερ. Δεν του θυμάσαι αυτού. Δεν του θυμάμαι. Με το Χρούμπερ και του άλλου. Μιλάμε. Το Γρηγόρη, το Χαραλαμπίδη. Εντάξει, βγαίνει πρώτο και τον Αντωνιάδη. Δηλαδή αυτό είναι ίδιο πράγμα. Δηλαδή ένα. Ξέρεις ποιον θα θυμάσαι εσύ από αυτούς, αν το θυμάσαι, από τον Μπίρχοφ, από τον Γερμανία, το θυμάσαι. Αμέ, τον Γερμανό. Τέτοιο πράγμα είναι ο Όλεκ Μπίρχοφ, ναι. Καλός παίχτης κι αυτός. Όχι Όλεκ. Πώς τον λέγανε. Όλεκ. Δεν τον λέγανε Όλεκ, αλλιώς τον λέγανε. Τέλος πάντων, που παίξε κι αυτός Αγγλία, είχε πάρει το Ευρωπαϊκό. Είχε πάει ο Ντινέζε, καλός παίχτης, γκολτζής κι αυτός, βαρύς, ασήκοντος. Τέτοιο πράγμα είναι, εντάξει, μην τρελάθουμε. Σαν τον άλλο τον Ισπανό, τον Ιγκουίθα, πώς τον λέγανε, έναν θηρίο. Ασυλακορούνια, Ναι, όχι έναν που έπαιξε και πήγε μια χρονιά εθνική και δεν ήταν άπαξε πότε πήγε. Ναι, πήγε στην Τουρκία και πήρε καμιά πενταριά εκατομμύρια. Κάπως Γκουίθα, ο Γκουίθα. Ναι, αυτός. Τέτοιος, μέχρι τις είναι ο Κέιν. Λοιπόν, τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο στην Ευρώπη, έτσι. Αυτό που φημολογείται στην Ευρώπη, πάλι για τη Ρεάλ, είπαμε και τον Αζάρ. Ναι, ότι τον κλείνει το καλοκαίρι. Ο οποίος ο ίδιος βέβαια είπε ότι θα τιμήσει το συμβόλαιο της Τσέλσι. Πλέον δεν κάνουν αίσθηση αυτές οι μεταγραφές. Εγώ πιστεύω ότι αν ο τύπος πάει αυτός. Στην. Εμένα μου αρέσει. Αυτός μου αρέσει καλύτερα από τον Κουτίνιο. Για μένα μετά τους τρεις είναι αυτός. Μετά για Μέση, μένα Μέση, δηλαδή, Ρονάλντο, ο Αζάρ είναι πολύ καλύτερος παίκτης από τον Κουτίνιο. Μετά δηλαδή, από Μέση, Ρονάλντο, Νεϊμάρ είναι αυτός. Και εμένα, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αν πάει στη Ρεάλ, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Ρονάλντο. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Δεν μπορεί να θέλουν πέντε μπάλες. Πάντως αυτές οι μεταγραφές εντυπωσιακές είναι. Αλλά είναι πολλές, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο γίνονται 10-15. Ναι. Πλέον έχουν χάσει τη. Και Σύρια λέει και γίνει και ο Αλέξης Σάντσες. Ναι, αν θα πάει στη Μάντσεστερ και τέτοια είδα χθες. Το οποίο αυτό είναι λογικό γιατί ο παίκτης, είτε πάει στη United είτε πάει στη City, θα έχει δικαίωμα να παίξει και στο Champions League. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε, να προχωράμε να βγάλει τα προγνωστικά σου που έχουμε αφήσει τον κόσμο. Ωραία. Και να πούμε και την είδηση για τον Νίκο Καρέλη. Πρέπει να το πούμε. Α, ναι, ναι, βέβαια. Να το πούμε γι' αυτό. Άτυχος ο Καρέλης.
Για ακόμη μια φορά πνευμονική θα μείνει... Πνευμονική εμβολή, πνευμονία δηλαδή, ένα τέτοιο είδους. Οι γιατροί είπαν ότι κάποιοι θρόμβοι από την εγχείρηση των χιαστών ανεβήκαν προς τα πάνω και του κάνει τη ζημιά. Πόσο θα μείνει έξω? Θα μείνει εκτός, δεν ξέρουν ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούν, δεν θα μπορεί να μπαίνει σε αεροπλάνα από εδώ και πέρα. Γιατί έχει την αύξηση της πίεσης. Αυτό, οπότε. Okay. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και στα δικά μου γρήγορα για να τελειώσουμε με το ποδόσφαιρο. Ισοπαλία Σαββάτου. Λειψία Σάλκε Χ με 3,60. Νόβερο Μάιντ Χ 3,40. Χάντερσφιλ West Ham Χ με 3,30. Και Πάκο Περέιρα Μαρίτιμο πάω και εγώ στο Χ του 3,25. Καλά, τέτοια. Επιλέγω δύο ζευγάρια, δύο παιχνίδια από τη Γερμανία που γίνεται η επανεκκίνηση στη Γερμανία. Ελπίζω ότι δεν θα έχουν τον ίδιο ρυθμό οι ομάδες. Θα θέλουν λίγο χρόνο να βρεθούν. Πάω στην ισοπαλία γιατί μιλάμε για τέσσερις. Όλιβερ, έλα το θυμάμαι. Όλιβερ Πίργοφ. Για τέσσερις ομάδες ισοδύναμες. Huddersfield West Ham. West Ham έχει ψηλό ανέβει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ικανή να πάει να νικήσει μέσα στη Huddersfield. Και Πάκος Φερέιρα Μαρίτιμο. Δύο πολύ ισοδύναμες ομάδες. Πάω και εδώ στο χ του 3,25. Επόμενη κάρτα είναι το over 3,5 του Σαββάτου. Πάω στο Werder Bremen Hoffenheim με 2,75. Σκωτία Peterhead Sterling Albion με 2,60. Το θυμήθηκες. Αναγκαστικά, αφού τα Χριστούγεννα αυτά παίζαμε. La Coruña Valencia over 3,5 με 3,15. Και στην Αγγλία Bradford Northampton με απόδοση 3. Η Bradford αρκετά καλύτερη ομάδα φυσικά την Northampton. Εντός έδρας σκοράρει, αλλά και η Northampton δεν θα παίξει με κάποια σκοπιμότητα. Έτσι. Επίθεση παίζει. 0-0. La Coruña Valencia. Είπες και εσύ πριν ότι η La Coruña. Ναι, όντως δυσκολεύεται. Είναι λίγο έχει γκώσει λίγο που λέει ο Ιωλιάς. Η Valencia, αν νικήσει το παιχνίδι, θα έχει δεχτεί σίγουρα γκολ. Οπότε ξεκινάμε σίγουρα από το 1-2 το παιχνίδι. Γι' αυτό πάω στο over 3,5. Peterhead Sterling Albion. Την παρακολουθήσαμε αναγκαστικά αυτά τα πρωταθλήματα εντός των γιορτών. Είδαμε ότι η Peterhead. Είδα τα στατιστικά της, πυροβολάει κάτι 7-0, είδα κάτι 3-4-5. Γι' αυτό πάω στο over 3,5 και Werder Bremen Hoffenheim. Η Werder Bremen πλέον παίζει με άλλον αέρα. Δεν έχει το άγχος των τελευταίων θέσεων και η Hoffenheim είναι γνωστή. Ναι. Hoffenheim, οπότε πάω και εδώ στο over 3,5 το 2,75. Σε λίγο. Έλα. Τελευταία κάρτα είναι η πεντάδα του Σαββάτου. Για το Σάββατο είναι το Middlesbrough Fulham. Πάω στον άσο το 2,25. Sporting Gijón Alcorcón άσος με 2,05. Στηρίζω τον διπλό του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Μπράγκα Μπενφίκα διπλό και εγώ και από Μεξικό Κλαμπ Αμέρικα Πατσούκα άσος με 2,15. Είπαμε ότι στο Μεξικό η έδρα παίζει πολύ ρόλο. Ναι. Το παγώ, εσύ δεν συμφωνούσες, τώρα το πιάνεις για να το, το αλπάξεις και εσύ. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι θα νικήσει στη Λιβαδιά, επειδή ο Λιβαδιακός αποδυναμώθηκε. Ναι, πιστεύω. Καλά. Εσύ λες καλά, θα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Η Μπενφίκα θέλει σίγουρα την νίκη στη δύσκολη έδρα της Μπράγκα. Και η Χιχόν με τη Middlesbrough έχουν προφανώς καλύτερες ομάδες από τις άλλες δύο. Πάμε στην Κυριακή. Τέσσερις ισοπαλίες. Μποαβίστα Πορτεμινένσε Χ με 3,15. Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο Χ με 3,25. Το ντέρμπι του κουπονιού Liverpool Manchester City Χ στο 3,5. Και Λεβάντε Θέλτα Χ με 3,35. Η City πλέον έχει πάρει το πρωτάθλημα για μένα. Έχει ξεφύγει πολύ. Δεν θα χαλάσει μια ισοπαλία στη Liverpool που δεν θα έχει τον Κουτίνιο. Λείπει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον Κλοπ. Λεβάντε Θέλτα, η Λεβάντε είναι αυτή που καίγεται, η Θέλτα όμως είναι καλύτερη, γι' αυτό πάω στο 3-35. Εσπανιόλ Μπιλμπάο μπορεί να λήξει και 0-0. Είναι ομάδες στην Ισπανία που δεν σκοράρουν, έχουν τις χειρότερες επιθέσεις. Και Μποαβίστα Πορτιμονένσε, δύο ομάδες που θέλουν τουλάχιστον να μην χάσουν για να μην πέσουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Οπότε πιστεύω πάμε στην ισοπαλία του 3-15. Αυτή τη φωτογραφία που έχει στις κάρτες από το αστυνομικό δελτίο την έχει πάρει. Ναι, ναι. Βλέπω, είναι σαν καταζητούμενο στο Μεξικό που λες. Δηλαδή, άμα σε δει κανείς, μπορεί να σε πάει να σε καταδώσει. Είναι... κάπου θα βρει. Κάπου θα καταζητείτε. Amber Alert. Κάπου θα καταζητείτε αυτό. Θα πει. Δεν θα ψάξει 10 φορές, θα σε πάρει. Ναι, πάμε, επόμενη κάρτα. Over 3,5. Αλαβέ Σεβίλη, απόδοση 3. Κουλτουράλ Λόρκα, απόδοση 3,30 στην Ισπανία. Εσύ το βλέπει 0-0. 100%. Λέτσε Ματέρα είναι στην Β' Ιταλίας, 3,65 και από Αυστραλία. Αυτές τις ομάδες που έχεις βάλει από τα 4 μάτς είναι ζήτημα, ξέρω, τις 2. Από τις 3, ξέρω και τη Λέτσε. Ναι. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, κάτσε, από στη δεύτερη κατηγορία από της Ισπανίας. Από 8 ομάδες ξέρω τις 3. Καλά πάμε. Ναι, τις ξέρω λόγω στοιχήματος, αλλά αν πεις πού είναι και τα λοιπά, μπορεί να σου πω ότι είναι και στην τρίτη κατηγορία. Και πάμε Αυστραλία που είναι πολύ επιθετικά. Εκεί δεν υπάρχουν άμυνες. Mariners, Melbourne City με απόδοση 3. Με Μπαρμπαρούση, κύριε. Παιχταράς, μεγάλος. Εκεί είναι παιχταράς. Αυτή είναι η διαφορά. Φαντάσου το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Αλαβέ Σεβίλη, εντάξει, την είδαμε προχθές. Ήρθε 3-4 με την Μπέτις. Ανοιχτά παίζει.
Και τελευταία κάρτα για το διήμερό μας είναι η πεντάδα της Κυριακής. Για να τη δούμε. Πάμε λοιπόν, Ισραήλ. Να πούμε ότι η Κυριακή δεν έχει πει πολλά μάτς. Ναι, γιατί δεν έχουν αρχίσει οι Ιταλίες, τι έχουν. Δεν έχει πολλά μάτς γνωστά. Από πρωταθλήμα, δηλαδή τώρα εγώ αναγκάζομαι και πάω Ισραήλ και... Χάπολ Μπερσεβά, Χάπολ Χάιφα. Άσος με 2-10. Κοτέτζα Τραπάνη. Στηρίζουμε Τραπάνη, εννοείται διπλό του 2-40. Το διπλό της Γρανάδα που είναι καλύτερη ομάδα από την Αλμπαθέτε. Πούμας, άσος με 2-15. Και τεράστιο. Δεύτερη εθνική Πορτογαλίας είναι το Αρούκα Φαμαλικάο. Αγαπάμε Αρούκα, γι' αυτό και στηρίζουμε τον άσο του 2-20. Μάλιστα. Ωραία. 3-4-5, ωραία. Πάνε και αυτές οι κάρτες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μπάσκετ λίγο στα γρήγορα, να πούμε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες, ο Ολυμπιακός παίζει αυτή την ώρα. Κέρδισε και την Μπαρτσελόνα. Μεγάλη δύναμη του δίνει το ΑΚΑ, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το είδα το ματσάκι χθες, δεν ήταν καλός. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα επιθετικά, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλος καλάθης πάλι. Ναι, μεγάλος γενικά καλάθης. Αλλά είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Είχε ένα στα 12 τρίποντα, νομίζω, μέχρι το 30. Που αυτό είναι για τον Παναθηναϊκό αυτοκτονία, γιατί στηρίζεται με το τρίποντο Παναθηναϊκός. Στην άμυνα όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν άφηνε κανένα να πάρει ανάσα. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα δεν είναι η Μπαρτσελόνα όπως έχουμε πει, η ομάδα των παλιών χρόνων. Τώρα όμως έχει αρχίσει και ανεβαίνει λίγο. Δεν είναι και η Μπαρτσελόνα που ήταν στις αρχές του. Τις διοργάνωσεις που είχαν από όλους, έδειξε ότι είχε άνοδο. Σημαντική νίκη όμως και λόγω ονόματος και λόγω κακής βραδιάς. Έδειξε ότι και στην κακή του βραδιά είναι ανταγωνιστικός. Και βαθμολογικό κιόλας. Βαθμολογικά είναι δεύτερος, παίζει αυτήν την ώρα Ολυμπιακός, εντάξει, μπορεί να τον περάσει. Δηλαδή τρίτος τουλάχιστον. Το χειρότερο τρίτος. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι στην τετράδα και δύο ομάδες. Οι δικές μας. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει δύσκολο διήμερο. Διπλή αγωνιστική νομίζω έχει αυτή τη βδομάδα. Έχει Τουρκία, Φενέρ και μετά πάει, παίζει με την Τζεσεκά μέσα. Δύο κολλητά. Εντάξει, μπορεί να έρθει η πρώτη ήττα στο ΑΚΑ. Τζεσεκά, όχι, δεν νομίζω. Πάντως, δείχνει ότι είναι ανταγωνιστικός όπως έχουμε πει. Καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Ο Πασκουάλ έχει κάνει δουλειά. Συζητείτε για τον Τζέιμς, δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή, να μην έρθει, λέω εγώ. Έτσι λέω κι εγώ. Ένα πεντάρι αν μπορούσαν να πάρουν θα ήταν η καλύτερη κίνηση. Αλλά και έτσι όπως είναι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι όπως φαίνεται. Δηλαδή, τη χρονιά την έχουμε βγάλει πετυχημένα από τις εμφανίσεις. Αυτό εννοώ. Περάσει δεν περάσει το Final Four. Θα είναι για μένα επιτυχημένη χρονιά. Ήδη φαίνεται ότι θα είναι επιτυχημένη γιατί στους 8 θα μπει, δηλαδή θα περάσει την πρώτη φάση, φαντάζομαι. Εγώ πιστεύω ότι λείπει καιρό πάνω από το Final Four. Εντάξει, γενικά λείπει, αλλά σου λέω, άμα είχε ένα πεντάρι φέτος καλό, θα ήταν πάλι σαν τον καλό Παναθηναϊκό, θα χτίζονταν ο καλός Παναθηναϊκός ο παλιός. Και πόσο καλό έχει κάνει, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό η κακή πορεία του ποδοσφαίρου. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί γεμίζει κάθε φορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Γεμίζει, αλλά να σου πω κάτι. Και πέρυσι δεν ήταν άδειο. Πάντα είχε κόσμο. Όταν ο φίλαθλος έχει 20 ευρώ για το Σαββατοκύριακο, όχι, ναι, θα επιλέξει να πάει. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Συμφωνώ, αλλά θα γέμιζε έτσι κι αλλιώς αυτά τα μάτσα. Με την Μπαρσελόνα είναι και λόγω ονόματος. Καλά, δηλαδή, ναι, προφανώς. Έχει. Και είναι και καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή στο μπάσκετ είναι σαν να παίζει η Γιουβέντους, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Ρεάλ ή τέτοια πράγματα. Εντάξει. Καλό πράγμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Που στην Πασκόνη αυτή την ώρα. Και μετά πάει εκεί στην έδρα του τη Μακάμπη. Ναι. Δύσκολο παιχνιδάκι θα είναι. Καλή είναι η Μακάμπη, δεν είναι κακή. Καλή είναι, ναι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός όμως είναι σταθερός. Κακός καλός, δεν κάνει καλά παιχνίδια πάντα, αλλά είναι σταθερός κι αυτός. Δηλαδή τα ματσάκια τα παίρνει. Εγώ πιστεύω θα σκάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί να σκάσει. Για πολλούς τραυματισμούς βγάζει συνέχεια. Βγάζει τραυματισμούς, αλλά να σου πω κάτι και χωρίς τραυματίες πάει καλά όμως. Δηλαδή κάποια στιγμή άμα παίξουν όλοι αυτοί, δεν νομίζω ότι. Κοίταξε, στην τετράδα το βλέπω σίγουρα. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πολύ ανταγωνιστικό για αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι καλή και η άλλη από κάτω. Έτσι, τη Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάει και αυτό, όπως λέμε. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε. Όχι, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε τώρα. Ψηφίζουμε Γιάννη Αντετοκούμπο. Ναι, Γιάννη Αντετοκούμπο στο NBA. Δεύτερος, τον πέρασε ο Λεμπρόν. Αναμενόμενο. Είναι ο δεύτερος σε ψηφοφορία στην περιφέρεια. Σίγουρα όμως θα είναι μέσα στην πεντάδα. Δηλαδή, όπως φαίνεται, πάλι θα ξεκινήσει, θα starter μέσα στην πεντάδα της Ανατολής. Α, φέτος δεν έχει Ανατολή. Δεν έχει Ανατολή Δύση. Εδώ γίνεται η αλλαγή. Οι δύο πρώτοι. Δηλαδή ο Κάρι, μάλλον από τη μία. Διαλέγει ομάδα. Διαλέγουν την ομάδα τους. Διαλέγουν τους παίχτες. Αλλά στην πεντάδα θα τον έχουν σίγουρα. Όποιος και, να βγει, δηλαδή, θα τον πάρει. Άμα είσαι φίλος με τον Γιάννη, μπορεί να σε πάρει. Να σου πει, έλα παίξε. Εμένα για μπάλα μπορεί. Από λοιπόν, ότι έχεις καλό τρίποντο, γι' αυτό ναι, το λέω. Πάντα είχα καλό. Μόνο τρίποντο όμως. Λοιπόν, θα πούμε για τις αλλαγές που κάνουμε εδώ στο Web TV από πλευράς ώρας. Άρχισε, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, σας το λέμε, το βλέπετε και στο Star, το Masterchef, που είναι ένα πολύ καλό προϊόν τηλεοπτικό, πάντα ήταν. Βάσει αυτού λοιπόν εναρμονιζόμαστε κι εμείς. Μεγαλώνει το πρόγραμμα μας του Web TV εδώ.
από τη Δευτέρα θα μπορείτε να βλέπετε και άλλες παραγωγές και του Star, εκτός από του δικού μας, του Web TV, τις πρωτότυπες εδώ. Δηλαδή θα αρχίζει το πρόγραμμά μας κάθε μέρα από τις 6 ώρα περίπου. Θα βλέπετε, θα ενημερώνεστε με το δελτίο στην νοηματική του Star. Θα μπορείτε να απολαύσετε το φίλο μου τον Πέτρο τον Πολυχρονίτη, που κάτι έπαιξα και εγώ στις γιορτές στον Τροχό, που είναι πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι. Κέρδισες προς τιμή σε 5.000 ευρώ. Ναι, στον κυβότο του κόσμου. Και μετά αμέσως θα μπορείτε να δείτε το δελτίο ειδήσεων το κεντρικό με τη Μάρα Ζαχαρέα κάθε μέρα. Θα ακολουθεί το Masterchef από Τρίτη έως Παρασκευή. Δευτέρα το πρόγραμμα θα είναι όπως είναι μετά τις 9 η ώρα. Όπως είχαμε, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές, έχουμε βάλει μια κομπή ακόμα. Ναι. Θα ενημερωθείτε από το site τη Δευτέρα το πρωί για όλες τις αλλαγές. Έτσι, εναρμονίζεται το πρόγραμμα μας. Τέλος πάντων, στις 4 μέρες από τις 5, εμείς θα αρχίσουμε στις 10 και μετά. 10 και μισή, ναι, ανάλογα πότε θα τελειώνει το Masterchef. Θα μπορείτε να χορταίνετε με το Masterchef, να σας φτιάχνει τη διάθεση και μετά, αν βλέπετε τις παραγωγές δικές μας, η δική μας εκπομπή την Παρασκευή θα τη βλέπετε πια 10 και μισή. Και όχι στις 9 που τη βλέπατε μέχρι τώρα. Θα έχει μισά ώρα διάρκεια, θα είμαστε πιο. Να μην σας πρίζουμε τόσο πολύ. Θα έχουμε περισσότερα γνωστικά. Θα τη γράφουμε κιόλας, δηλαδή θα είναι νωρίτερα μαγνητοσκοπημένη. Έσχασε ο Νίκος να το πω, θα το πω. Έτσι, για να μην πέφτουμε και πάνω στα μάτια και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκείνη την ώρα και χάνουμε τον ήρμό μας. Θα είναι δηλαδή μια ώρα πριν, μια μισή γραμμένη. Οπότε μην περιμένετε να σας λέμε τι γίνεται εκείνη την ώρα. Κυρίως στην Ευρωλίγκα. Ναι, κυρίως στην Ευρωλίγκα και στα αποτελέσματα, γιατί θα έχουμε παιχνίδια της Παρασκευής. Δηλαδή ο Κοσμάκης θα πρέπει να βλέπει και τα παιχνίδια του. Εξυγχρονίζεται το πλάνο του Web TV στην παρουσίαση. Δένουμε λίγο και την τηλεόραση. Γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί και στην ποιότητα. Βάζουμε πράγματα δηλαδή που είναι τα ωραία της τηλεόρασης. Οι ειδήσεις είναι δεν είναι ωραίες, δηλαδή αναγκαστικά είναι αυτό που γίνεται. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες, που λέει και ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Δρακάκης. Θα είναι όμως ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, και δύο από τα καλύτερα προγράμματα, από τον Τροχό της Τύχης και το Masterchef, που να σας κρατάνε συντροφιά και από το Web TV πια σε live streaming. Και μετά θα μπορείτε να παραλαμβάνετε όλες τις εκπομπές που είχαμε μέχρι τώρα, απλώς σε κάποια άλλη σειρά. Όχι άλλη μέρα απαραίτητα, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει μέρες. Μόνο το backstage τα κορίτσια αλλάζουν, ναι. Νομίζω. Και πάνε την Τετάρτη. Μόνο αυτό. Κάνουν σήμερα την τελευταία τους εκπομπή, δηλαδή μετά για Παρασκευή. Τετάρτη όμως θα μπορείτε να ενημερώνεστε. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας www.star.gr/webtv το καινούριο πρόγραμμα του web όλη την εβδομάδα. Και μπορείτε εκεί να βλέπετε τις εκπομπές μας, όπως μπορείτε να βλέπετε φυσικά και τα προγνωστικά μας αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής και όλων των εκπομπών. Στην αρχαιοθήκη όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, πολλά είπα και δεν έκανα και σαρδάμ, ωραία. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε για απόψε. Να έχουμε καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε εδώ την άλλη Παρασκευή στις 10.30 επαναλαμβάνω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Soaring through the air, throwing it down strong. Number 9, how about Andre Drummond? Right place at the right time for the putback dunk. One more time, Drummond with two hands. The finish. Number 8, Eric Gordon follows his own shot. That's what the coach tells you to do. Misses, he's there for the one-hand finish. One more time, Gordon. Times it just right. And finish it with the right hand. Number 7, Victor Oladipo, driving, spinning, in traffic, and makes that shot one more time. The spin move with defenders all around, and he gets the nice layup. Number 6, how about some history? How about Kevin Durant making this shot? And that's 20,000 points for his career. One more time, Kevin Durant having a big night and going into the record book. Number 5, Kristaps Porzingis, playing some defense. Watch him chase down this fast break and go in for the block. One more time, the big guy gets back up the floor. Fantastic defensive move. Number 4, Lauri Markkanen, drives the baseline for a poster jam on Enes Kanter. Number 3, it's Porzingis again, this time. The spin and the poster move over Lopez. One more time. Spin finishes with the one-hander. Number 2, Chris Paul shows he can still get it done. The handles hang time and makes that basket. Take a look, coming right at you. Hangs in the air, flicks it up there and it goes. But number 1 is Porzingis.
Time running down. He takes the ball and jams it to beat the buzzer and send again to double OT. Watch the clock. He beats the clock. And that's number one on your top 10 on NBA. It's a rich man's world.